Διασμόν. Ανεγνώσαμε αποστολικό ανάγνωσμα και ευαγγελικό ανάγνωσμα. Στο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο δεν κατανοεί ο κόσμος, σε ένα χωρίο λέγει «Ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε». Ενώ πέπονθεν, τι σημαίνει τούτη η φράση? Έχει πάθει, λέει, ο ίδιος ο Θεός. Υπέφερε ο ίδιος ο Θεός. Δεν τον κατεδίωκαν, δεν έπειραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Δεν του έλεγαν ότι είναι ο άρχον των δαιμονίων και δι' αυτό διώχνει τα δαιμόνια. Δεν του έλεγαν ότι δεν έχει καμία εξουσία. Δεν τον ευλασφημούσαν. Δεν τον ετυράνισαν. Δεν τον εγέμισαν με αίματα. Δεν τον εκάρφωσαν πάνω στο σταυρό. Και εκείνος έλεγε ότι διψώ. Και εκείνος έλεγε, πατέρα μου, άφες αυτής, ουγαρίδασε τι ποιούσι. Έπαθε λοιπόν ο Θεός μας, και επειδή ενώ πέπονθε, λέγει, αυτός πειραστής, διότι ο διάβολος τον πείραζε και πολεμούσε εναντίον του, ποιού του Θεού. Να μην καυχηθούμε και να πούμε δεν μπορεί ο διάβολος να μας πειράξει. Έπειτα να μην υπερηφανευθούμε και να πούμε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Προσέξτε τα αυτά, διότι ο περισσότερος κόσμος σήμερα λέγω δεν υπάρχει διάβολος. Και ο διάβολος λέει εδώ, εμένα η καλύτερη μου επιτυχία, λέγει, είναι να σε πείσω ότι δεν υπάρχει. Και λέγει και τούτα τα λόγια εδώ στον Άγιο Γιώργιο. Δεν τον βλέπεις, λέγει, δεν με βλέπεις. Εννοεί τον Θεόν και τον εαυτόν. Δεν τον βλέπεις, λέγει, δεν με βλέπεις. Άρα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και ο κόσμος ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία δεν μπορεί να καταλάβει. Και ο διάβολος εδώ ειρωνεύεται. Ειρωνεύεται διότι κάνουμε το θέλημα. Εάν σας πω αυτή τη στιγμή και αν σας ερωτήσω πόσες γυναίκες δεν εφόρασαν παντελόνι. Πέστε. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Ούτε μία. Εγώ τώρα σας μιλώ τι λέει ο Θεός. Από εκεί και πέρα ελέγξετε τον εαυτό σας, και όταν δείτε ότι είμαι θα ένοχη, πρέπει να εγκαταλείψουμε την αμαρτία και να έρθουμε στον Θεό. Δεν ελέγχω κανένα, δεν μιλώ εναντίον κανενός τίποτε, παρακαλώ, συμβουλεύω και μιλώ τα λόγια του Θεού. Από εκεί και πέρα, εκείνος ο οποίος θα ακούσει, ήκουσε, εκείνος ο οποίος θα τα απορρίψει, θα τα απορρίψει. Γιατί εφόρασε η γυναίκα το παντελόνι? Γιατί, μπορείτε να μου πείτε? Γιατί το φόρασε? Πρώτο ερώτημα, έχω κι άλλα ερωτήματα. Γιατί το φόρεσε το παντελόνι η γυναίκα? Διότι υπάρχουν δύο φωνές. Δύο φωνές. Η μία φωνή είναι του Θεού, η οποία σου λέγει, παιδί μου, ακολούθησέ με. Η άλλη φωνή είναι του κακούργου, του σατανά, ο οποίος του λέει, παιδί μου, ακολούθησέ με. Σου φέρνει με αγάπη. Ένα παιδάκι μου λέγει, απ' εδώ, δεν είναι ανάγκη να είσαι απ' εκεί. Μην του ακούεις εκείνου, άκουσε μου εμένα. Ο Χριστός έχει το
το δικό του γραμμένο βιβλίο. Ποιο είναι? Η Αγία Γραφή. Ο διάβολος έχει το δικό του γραμμένο βιβλίο. Ποιο είναι? Η μόδα. Αχ, αυτό το κακούργημα, αυτό το θεοκατάρατο, αυτό, τι να πω άλλο. Φωνάζει ο Θεός, παιδί μου, μείνε κοντά μου. Φωνάζει ο διάολος, έλα από εδώ κοντά μου και πάμε να πέκει. Ποιος θέλει τον λόγο? Ποιος είναι εκείνος που φταίει? Φταίει ο Θεός? Σου λέγει έλα από εδώ κοντά μου και πας. Η μόδα λέγει, εφόσον το λέγει η μόδα, γιατί εγώ να παραβώ τη μόδα? Μα η μόδα ποιος την έχει? Έκαναν τις γυναίκες να περπατούν στους δρόμους και να είναι παίγνιον του διαβόλου. Έτσι. Μόδα τώρα. Ποιος είπε στη γυναίκα τώρα να γυμνώνεται και να περπατά στους δρόμους και να φαίνονται οι κοιλιές της και το σώμα της? Ποιος το είπε? Το είπε ο Θεός? Όχι. Το είπε ο διάβολος. Ενώ σου το είπε ο διάβολος, εσύ γιατί του ακούεις? Εφόσον είναι ο εχθρός σου, ο άσφοντος, γιατί του ακούεις? Ποιος σε αναγκάζει? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος σε πιάνει και σε παίρνει δια της βίας να τον ακολουθήσεις? Ο Θεός λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Τούτος λέγει, όχι, θα το κάνεις αυτό. Και περπατάει τώρα η γυναίκα γυμνή στους δρόμους. Να πάμε στην Αγία Γραφή να δούμε ποιος ήταν γυμνός. Ποιος ήταν γυμνός στην Αγία Γραφή? Σιωπάτε και θα το ακούσετε. Σιωπάτε και θα το ακούσετε. Σιωπάτε και θα το ακούσετε. Όταν ο Χριστός εθεράπευε τον κόσμο, επέρασε από ένα χωριό που το έλεγαν Γεργεσινούς, γέρεσα ή γέρασα, και οι κάτοικοι Γεργεσινοί ή Γαϊδωρινοί, Γάδαρα, Γαδαρινοί, και εμείς προσθέτουμε Γαϊδωρινοί. Όταν περνούσαν από εκείνο το χωριό, πέρασαν από ένα νεκροταφείο. Όταν πέρασαν από εκείνο το νεκροταφείο, μέσα είχε ένα δυστυχισμένο πλάσμα. Από αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα. Εάν πάτε στο άσυλο των φρονοπαθών εκεί κάτω, θα δείτε πολλούς. Όσοι είναι εκεί μέσα εκεί, είναι όλοι από τον διάβολο. Εκεί είναι όλοι. Τον αντίκρισε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο τον δυστυχισμένο. Και μας περιγράφει η Αγία Γραφή πώς ήταν αυτό το πράγμα. Πρώτο λέγει ήταν άγριο. Δεν μπορούσε να περάσει κανείς από εκεί. Είχε τόση αγριότητα πάνω του που όποιος περνούσε από εκεί τον έπιανε ο τρόμος και ο φόβος. Δείγμα καταλήψεως του διαβόλου. Ο διάβολος είναι άγριος. Είναι, λέγει, ανθρωποκτόνος και ψυχοκτόνος. Φωνεύει και το σώμα, φωνεύει και την ψυχή όταν τον αφήσει ο Θεός. Και προσέξτε εδώ τι μου λέγει. Αν με άφηνε εκείνος, λέγει, ένα λεπτό της ώρας, λέγει, ελεύθερον, θα βούλιαζα την γη ολόκληρον. Μπορείτε να φανταστείτε πώς την αγριότητα έχει πάνω του και πώς την κακία. Δύναστε να το φανταστείτε. Όταν τον ομολογεί εδώ, γιατί τον πιέζει η χάρη του Θεού και τον χτυπάει. Ώστε πρώτον το οποίο είχε αυτός ο δυστυχισμένος άνθρωπος ήταν η αγριότητα που είχε πάνω του. Το δεύτερο. Είχε τρία πράγματα αυτός. Το δεύτερο. Ή το λέγει γυμνός και ημάτιον ούκενε διδίσκετο. Δεν αφορούσε φορέματα. Είναι η εικόνα αυτή σήμερα μπροστά μας ή όχι? Είναι μπροστά μας ή όχι?
Όταν ξεγύμνωσε ο διάβολος τον άνθρωπον και τον έκανε παίμνιον του διαβόλου, όταν έριξε την γυναίκα σε τέτοια πάτημα, σε τέτοιον εξαπτελισμό, σε τέτοια κατάπτωση, σε τέτοια ντροπή, δεν είδα καμιά γυναίκα να κάνει συλλαλητήρια στους δρόμους και να πει «Γιατί μας δείχνετε γυμνές μέσα στις τηλεοράσεις? Γιατί μας δείχνετε να κάνουμε αυτές τις ασχημίες? Εμείς δεν τα κάνουμε, διαμαρτυρόμεθα, να κλείσετε τις τηλεοράσεις». Το είπανε? Ποιες γυναίκες σε τάραξε? Σας έχει κάνει σκουπίδι σήμερα με τις τηλεοράσεις και με τις εφημερίδες και με τα πάντα και ουδέ μία γυναίκα ομιλεί. Κανεί. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Το γυναικείο φίλο που είναι, που είναι το στήριγμα της οικουμένης ολοκλήρου. Ο ολόκληρος οικουμένης στηρίζεται πάνω στη γυναίκα, που αν δεν ήταν η γυναίκα δεν θα υπήρχε κόσμος. Τα ξέρουμε αυτά, δεν τα γνωρίζουμε? Γυμνώθηκε η γυναίκα και περπατεί στους δρόμους και γίνεται εξευτελισμός του διαβόλου. Και χορεύει ο διάβολος. Γυμνή γυναίκα. Επειδή τι να πούμε για εκείνα τα κοκκινάρια, για εκείνα τα κραγιό, για εκείνα τα... τα άπρεπα, ότι άπρεπα υπάρχουν. Και προχωρούμε να δούμε. Γυμνή γυναίκα λοιπόν, γυμνός ο δυστυχισμένος άνθρωπος μέσα στο μνήμα. Και τρίτον, τι είχε εκείνο το πλάσμα? Εν οικία λέγει ούκ έμενε αλλεν της μνήμας. Μέσα στο σπίτι δεν μπορούσε να το χωρέσει το σπίτι. Μήπως χωράει σήμερα την νεότητα το σπίτι? Για πέστε με να δούμε. Αχ, αυτή η νεότητα σήμερα τη χωράει το σπίτι? Και πως οι γονείς κλαίνε και οδύρονται και θρύτουν. Πως οι γονείς φεύγουν τα παιδιά από την αγκάλη τους και λέγουν πως θα γυρίσει πίσω. Και γυρίζει πίσω ναρκωμανής, μεθυσμένος, με εκείνο το τσιγάρο. Πόσοι πίνουν τσιγάρο εδώ? Ένα εδώ. Πόσοι πίνουν τσιγάρο? Μην το βάλετε στο στόμα σας. Μην το βάλετε στο στόμα σας. Διώξετε το, καταπατήστε το, λιώστε το κάμα. Διώξετε το, είναι του διαβόλου, είναι το διαβολόχορτο. Διώξετε αυτό το τσιγάρο. Φωτεινούλα, τώρα μόλις βγει ο κόσμος θα πάρεις το τσιγάρο από εκεί και να τους δώσεις από ένα βιβλιαράκι και όσα είναι το κόστος του σπάρτα εκεί είναι τα χρήματα για να τα ξανατυπώσουμε. Το τσιγάρο είναι γραμμένο ολόκληρο βιβλίο εκεί. Να δείτε τι έχει, τι αποτελέσματα έχει. Τον θάνατο, τον θάνατο, τον θάνατο. 5 χρόνια στον Ευαγγελισμό που με αξίωσε ο Θεός μας και υπηρέτησα τον Χριστό μας πάνω στο κρεβάτι, 5 χρόνια ανεξομολόγησα στο καρδιολογικό τμήμα. 2.000 κόσμο, να μην πω 5.000, 2.000 κόσμο. Όλοι ήσαν καπνιστές και επέθαιναν και είχαν το τσιγάρο στο στόμα. Μπορείτε να φανταστείτε πόση μεγάλη δύναμη έχει ο διάολος για να κρατάει αυτά τα πλάσματα υποχείρια δεμένα με αλυσίδες από τον λαιμό, από τα χέρια, από τα πόδια του λέγει, από τον τραβά, από τη μύτη, έλα του λέγει εδώ. Τα πάντα μπορεί να στερηθεί, τα πάντα, από τα παιδιά του, από τα φορέματά του, από το φαγητό των παιδιών, από τα πάντα, φτάνει να βρει το τσιγάρο, να το αγοράσει, να το πιει, να το φύξει. Ήμουνα σε ένα μέρος, δεν θα το ορίσω το μέρος. Το λοιπόν, και είχε μία η οποία κάπνισε. Την είδα εκεί. Μου εκκίνησε την περιέργεια σε ένα πράγμα. Όταν έκανε... περίμενα να δω από τη μύτη, από τα αυτιά, από το... από πού θα βγει. Αυτός τον καπνό μου ερούφηξε. Ούτε ίχνος καπνού, ίχνος, να δω, ίχνος. Πού επήγαινε εκείνος ο καπνός, πού καταστάλαζε? Στο πνεύμα. Σε ποια,
σε ποια όργανα πήγαινε αυτό το δηλητήριο, το δηλητήριο. Πού πήγαινε. Όλοι όσοι καπνίζουν βγάζουν πούφου, πούφου και τον βγάζουν. Τον πίνουν, τον βγάζουν. Αυτή πού τον έβαζε. Και έμεινα απορριμμένος και έλεγα, Θεέ μου, τι γίνεται, πόσο θα ζήσει αυτή η γυναίκα. Πόσο θα ζήσει. Πόσα χρόνια περιμένει ο Θεός. Το λοιπόν, δεν έμεναν στο σπίτι αυτός ο δαιμονισμένος, αλλά μέσα στα μνήματα. Στα μνήματα. Μνήματα. Πού είναι τα μνήματα σήμερα. Πού πάνε οι νεότης, πρώτα-πρώτα. Πάει στη σάρκα. Πρώτο-πρώτο. Το σαρκείο. Η πορνεία, η μοιχεία και τώρα οι ανώμαλοι. Φτάσαμε και τους ανωμάλους. Απαντρεύονται άντρες με τους άντρες, γυναίκες με τις γυναίκες. Και να έχει και πολιτικούς να τους υποστηρίζουν. Δεν θα πω τίποτα από εδώ και πέρα, κανονίστε το εσείς. Να υποστηρίζουν αυτά τα μοιάσματα της κοινωνίας. Μνήματα. Ανοίξετε τα τηλεοράσεις και να δείτε μέσα στα καταγόγια εκείνα τα φώτα να ανάβουν, να δίνουν. Ανοίξετε εκείνα τα κανάλια για να δείτε τι γίνεται μέσα σε εκείνα τα παιδιά. Την νεότητα, την Ελλάδα, την αυριανή Ελλάδα. Ποιες μητέρες, θα γίνουν μητέρες αυτά τα πλάσματα που είναι γυμνά, μεθυσμένα μέσα στα καταγόγια, μέσα στα μνήματα του διαβόλου. Αυτά είναι τα μνήματα. Και αν η οικογένεια θα κάνουν αυτά. Έρχονται να εξομολογηθούν τα παιδάκια μου και λέω, παιδάκι μου, γιατί δεν παντρεύεσαι. Απαντά. Και αν απαντρευτώ, λέει. Δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει καμία. Και ένα ευρώ, λέει. Όταν της πεις, παιδάκι μου, φύλαξε την αγνότητά σου, διότι εσύ θα παντρευτείς με τον Θεό. Όχι, λέει, δεν κάνω όπως κάνουν οι άλλοι, λέει, δεν παντρεύομαι. Δίδει την αγνότητά της που είναι το μεγαλύτερο δώρο που δίδει ο Θεός μετά από την ψυχή είναι η αγνότηση. Και το πρώτο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε είναι ο Θεός, η ψυχή μας και η αγνότητά μας, η παρθενία μας. Αυτό, αυτά τα τρία. Όποιο χάσεις από αυτό, αν χάσεις τον Θεό καλύτερα να μην γεννάσου. Εάν χάσεις την ψυχή σου τι κέρδισες και αν χάσεις την τιμή σου τιμή δεν έχει. Δεν επιστρέφεται πίσω. Παιδάκια μου, λέμε ότι ο κόσμος εδαιμονίστηκε. Ο κόσμος είναι δαιμονισμένος, δαιμονοκρατούμενος κόσμος. Να μιλήσουμε για τη βλασφημία. Πού θα πάμε. Μωρών 4 ετών, δεν θα το ξεχάσω, περνούσα απ' έξω από το σπίτι και το μαρουλάκι της 4 χρονών μόλις άρχισε να ομιλεί, βλασφημούσε τον Χριστό και την Παναγία μας. Ποιος το δίδαξε. Οι γονείς, ο πατέρας. Ο πατέρας, ο παππούς, οι γιάδες. Έπειτα έρχονται εδώ τα παιδιά μου, παιδάκι μου, ερωτώ. Μέσα στο σπίτι σου βλασφημά κανείς. Ναι, λέει ο άντρας. Τι ζήτας. Τι θέλεις. Τι έρχεσαι εδώ. Να κάνεις τι. Με τούτα που σας είπα, τα αποτελέσματα, πλημμύρες, χαλάζι, καταστροφές, σεισμοί, αρρώσκες, ό,τι φανταστούμε, τα δίδει ο Θεός για να ξυπνήσουμε, δεν ξυπνούμε, δεν ξυπνούμε. Πότε θα ξυπνήσει ο κοιμισμένος άνθρωπος, εφόσον είναι μεθυσμένος και κοιμισμένος. Πότε. Το λοιπόν, παιδάκι μου, εδώ θα σταματήσουμε. Θα σταματήσουμε ως εδώ, διότι εάν θέλουμε να ομιλούμε για αυτά τα Άγια Λόγια, για αυτά τα οποία είναι ο Θεός ο ίδιος, δεν τελειώνουμε. Εγώ δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Όποιος έπιασε, έπιασε. Ο Χριστός μας το λέγει διαφορετικό στο Ευαγγέλιο.
ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και εγώ σας το ερμηνεύω απλά, όποιος έπιασεν, έπιασεν. Από εκεί και πέρα δεν θα μπορέσω εγώ να κάνω τίποτε άλλο, είμαι μόνο να παρακαλώ τον Θεό για να σώσει τα παιδιά του, όλον τον κόσμο και έπειτα εμένα. Και να παρακαλείτε και για μένα που είμαι στην πρώτη γραμμή. Είμαι στην πρώτη γραμμή. Δεν είμαι στη δεύτερη. Σέβρεται στον πόλεμο να έχει πρώτη γραμμή, δεύτερη και τρίτη. Η πρώτη γραμμή είναι εκείνη που πολεμά, η δεύτερη είναι εκείνη που τους καλύπτουν και η τρίτη είναι εκείνη που δίδει την τροφή. Τα όπλα και τα σοβίδες και τα σφαίρες και τα λοιπά. Το λοιπόν, τώρα θα περάσετε.